Πού σταμάτησες φέτος το καλοκαίρι και τραγούδησες το κινητό στη γυναίκα σου? Δεν σταμάτησα. Απλά επειδή είχα το iPad εκεί για, για το πρόγραμμα και για τους στίχους. Λέω κάτσε να πάρω και ένα τηλέφωνο την ώρα που τραγουδούσα. Στην αρχή δεν ήθελα να το προδώσω, αλλά ήταν τόσο ωραία η εικόνα εκεί, γιατί είχαν στοιχηθεί και κάτι παιδάκια μπροστά. Ήμασταν σαν παιδικό σταθμό. Και λέω κάτσε να τις δείξω και τα παιδάκια, αφού έρχεται τώρα και το δικό μας. Με το να τις δείξω τι καλός παρέας. Πώς γνωριστήκατε? Μέσω μιας φίλης κοινής στον Ντος Γκαρντένιας, στο Ψηρή. Και πώς κατάλαβες ότι είναι η γυναίκα σου? Καλά, πέρα από την ιδιαίτερη γλύκα της και τον ευγενικό της τρόπο, όταν έγραψε εκείνο το ποίημα που παίξατε και στην εκπομπή για το γάμο, πολύ περήφανα πήγα και της λέω, ενώ όλοι μου έχουν πει να μην ασχοληθώ με το θέμα, εγώ δημιούργησα ένα καλλιτέχνημα. Και της λέω, πώς σου φαίνεται? Και μου λέει, πολύ ωραίο είναι, αλλά εγώ στη θέση σου δεν θα το έκανα. Και μου πιάνει εμένα το καλλιτεχνικό μου και της λέω, μα να σου εξηγήσω ότι εδώ πολύ έξυπνα φτάνω στο... Η σημειολογία. Η σημειολογία. Και μου λέει, όχι, 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 όχι. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις. Μου λέει, μου ζήτησε την άποψή μου και σου την είπα. Από εκεί πέρα εγώ ποτέ δεν πρόκειται να σε φημώσω ή να προσπαθήσω να σου επιβάλλω. Και λέω, α, τι ωραίο αυτό. Δηλαδή πρέπει να σταθώ στα δικά μου πόδια, πρέπει μόνος μου να την πάρω την απόφαση. Εντάξει, θα το κάνω. Δεν το μετάνιωσες? Για ποιο? Όλο αυτό που έγινε. Γιατί εκ του αποτελέσματος, ξέρεις τι συνέβη, απλώς μόνο εγώ δεν έστειλα κάμερα. Στείλαν όλοι κάμερες, άντε και κάποια άλλη που να μην θυμάμαι. Εγώ το χάρηκα πολύ όμως που με σεβάστηκες. Το χάρηκα πάρα πολύ. Δεν άλλαξε κάτι όμως. Δηλαδή, δημιούργησες. Εγώ, γιατί ρωτάω το αν το μετάνιωσες? Γιατί ίσως δημιούργησες περισσότερο ντόρο. Ναι, τουλάχιστον ήταν ο δικός μου ντόρος και δεν ήταν. Απαλού. Ο ντόρος που. Την πρόταση γάμου πώς την έκανες? Σε ένα escape room. Όχι. Όχι. Ναι. Ήταν ένα καταπληκτικό που είναι στη... Εγώ το ρελιώνω με αυτά. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά έτσι. Γιατί μας δώσαν όλες τις λύσεις για να φτάσουμε στο θησαυρό. Οι δυο σας ήταν μόνο, γιατί συνήθως πας παρέα. Ήταν μαζί και η κομπάρα μας η Ευαγγελία και ο Πέτρος ο Κουσουλός, ο οποίος με βοήθησε να το στήσω το όλο το θέμα. Γιατί ήθελα να φανεί ότι έρχεται από αλλού η ιδέα, να μην καταλάβει τίποτα. Οπότε πήρα τον κουμπάρα και πήρα το τηλέφωνο του Πέτρου, του λέω το και το. Πες ότι σου κάνανε δώρο και ότι θέλεις να κάνεις ένα θέμα για τα escape room της Αθήνας ή δεν ξέρω, βρες κάτι και κάλεσέ μας σήμερα το βράδυ στο τάδε το escape room να λύσουμε το γρίφο. Όπου ο γρίφος ήταν που στο τέλος έβρισκες ένα θησαυρό, ένα διαμάντι. Παίρνει η Ευαγγελία τηλέφωνο τη Μαριλού και της λέει, α, δεν μπορούμε σήμερα, ο Πάνος έχει μία υποχρέωση. Που όντως είχα υποχρέωση και το είχα ξεχάσει. Το άλλαξα. Πήγαμε τελικά. Τώρα που δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να πάει πουθενά, παίζουμε στο VR, στο PlayStation, παιχνίδια διαφυγής. Ωραία περνάτε. Ωραία. Το περίμενε ή όχι, μόνο αυτό παίζουμε. Ποιο? Ότι ήταν ένας τρόπος... Την ώρα που μπήκαμε μέσα, πέντε λεπτά μέσα στη δικαστία, μου λέει, αφού ακούει και το story για το διαμάντι, μου λέει, εδώ έπρεπε να μου κάνεις πρόταση γάμου. Πώς είναι τώρα που οι μέρες πλησιάζουν, ε? Έλατε. Ωραία. Ωραία. Δεν θέλω να τη βλέπω να υποφέρει και να πονάει και ξέρεις που είναι δυσκίνητα. Είναι, τι περνάτε εσείς οι γυναίκες, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Σου είναι όλο άγνωστο. Κοίταξε, εγώ γενικότερα ήμουνα της φάσης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνω παιδί έτσι όπως είναι ο κόσμος. Το παράδειγμα που έδινα ήταν ότι αισθάνομαι είναι σαν να σηκώσει το τηλέφωνο σου να πάρεις έναν άγνωστο αριθμό και να τον προσκαλείς σε ένα πάρτι που δεν είσαι και εσύ σίγουρος αν περνάς καλά. Και από εκεί και πέρα να πρέπει να το περάσετε αυτό το πάρτι μαζί για πάντα. Λες. Αλλά το ωραίο στο ανθρώπινο είδος είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε άποψη.
Είναι όλη η αγάπη που έχει κάποιος μέσα του να πολλαπλασιάζεται και να την προσφέρει χωρίς να περιμένει τίποτα. Αυτό φαντάζομαι ότι θα το καταλάβω στη συνέχεια. Ναι. Μπερδεμένος.